ξανά να ευχαριστήσω την ελληνική εταιρεία μελέτης και εκπαίδευσης ζαχαρώδη διαβήτη. Εγώ παραμένω κλασικός κυριακός και θυμάμαι σαν ΔΕΒΕ και θέλω να λέω ΔΕΒΕ, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Σκούτα και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Τώρα, σε αυτό το τραπέζι, κύριε Καρατζίδου, έχω τη χαρά να συμπροεδρέω με την κυρία Καρατζίδου, με τη φίλη μου τη Σούλα και να παρουσιάζω με τους ομιλητές. Ξεφεύγουμε τώρα από την κλασική διαβητουλία και πάμε στη τεχνολογικά και στη τεχνολογία, έτσι δεν είναι? Τον πρώτο περιστατικό θα μας το παρουσιάζει ο κ. Τσούτσας, ο οποίος είναι γνωστός ενδοκονολόγος από Θεσσαλονίκη και για χρόνια συνεργάτης δικός μου. Και Γιώργο, θα μας παρουσιάσει τον περιστατικό σου. Όχι. Και το pointer. Ναι. Εδώ δεν φαίνεται. Okay. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Θα παρουσιάσουμε ένα περιστατικό τη Μαρία, 41 ετών. Είναι φαρμακοποιός, έχει ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 από 23 ετών. Είναι σε εντατικοποιημένο σχήμα με του Τζέο και Λιούμτζεφ. Φοράει καταγραφή το CGM, το Dexcom 1. Η γλυκοζηλιωμένη της είναι στο 7,3 και ο χρόνος εντός στόχου είναι στο 67,2. Σχετικά καλή ρύθμιση, απλά εδώ βλέπουμε λίγο τους... Εδώ θα δείχνει εκεί. Πώς θα δείχνει? Α, πάει. Πώς θα πάει. Για, δείχνει εδώ ή εκεί? Α, ωραία. Παρατεταμένα. Βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε. Τις καταγραφές στους ασθενούς. Κυρίως βλέπουμε γύρω στο διάστημα 4 με 6 έχει συστηματικά αυξημένες τιμές στα ξημερώματα, καθώς και κυρίως μετά το απόγευμα που κυρίως τρώει τα μεταγευματικά της. Εδώ βλέπουμε τις 70 μέρες μία καταγραφή. Το 67,2 το πράσινο είναι ο χρόνος εντός στόχου. Το κίτρινο 31,5% είναι πάνω από 180 και κάτω από 70 είναι στο 1,3% και μια εκτιμόμενη γλυκοζηλιωμένη γύρω στο 7,2 μας δείχνει η καταγραφή της. Το θέμα όμως είναι στη συζήτηση και στις απορίες της ασθενούς είναι ότι μου αναφέρει ότι κουράστηκε να κάνει πολλές ενέσεις κάθε μέρα. Είδαμε και από τις καταγραφές ότι έχει συχνά το φαινόμενο της αυγής. Μου αναφέρει ότι τρώει λιπαρά γεύματα ή fast food, επειδή είναι φαρμακοποιός, κάνει εφημερίες, δεν έχει άστατο ωράριο και θέλει γενικότερα μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητά της. Τώρα, θα περάσουμε στην ερώτηση. Τι θα προτείνατε στην ασθενή σαν αλλαγή στην αντιμετώπιση του διαβήτη της? Να αλλάξει τον τρόπο ζωής και τη διατροφή της, τοποθέτηση αντλίας ινσουλίνης ή να ξυπνάει στις 6 κάθε μέρα για να κάνει μπόλους ινσουλίνης για να διορθώνει το ζάχαρό της. Φαντάζομαι ψηφίζουν, έτσι. Ωραία, μας βγαίνει κατευθείαν και το αποτέλεσμα. Ωραία. Για να κάνω, να ανοίξω τη συζήτηση, εγώ θα βάζα και ένα τέταρτο, μια τέταρτη πρόταση. Η ασθενή σου φαίνεται ότι είναι κακά εκπαιδευμένη. Μήπως πρέπει να βάλουμε με τη λέξη εκπαίδευση στους ασθενούς? Παίρνει την αντλία.
Παράλληλα με την τοποθέτηση που όπως είναι της πλειοψηφίας η απάντηση, έγινε και αυτό. Μισό λεπτό λίγο τώρα. Όχι, όχι, ναι. Έγινε και αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο να βάλουμε αντλία ινσουλίνης? Σε βάση τις απορίες και τα ερωτήματα της ασθενούς, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τα γεύματα, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής της, παραπονέθηκε για πολλές ενέσεις, έχουμε ευκολία στη χορήγηση επιπλέον δόσεων που μπορεί να θέλει. Το πολύ σημαντικό των αντλιών ινσουλίνης είναι ότι έχουν είτε παρατεταμένη δόση εφόδου, είτε διφασική, είτε κανονική, οπότε ανάλογα με τη σύνθεση του γεύματος μπορούμε πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τα μεταγευματικά επίπεδα και φυσικά αυξάνοντας το βασικό ρυθμό κατά τις πρώτες πρωινές ώρες αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο της αυγής. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά αφού τοποθετήθηκε η αντλία. Είναι με 10 με 14 μέρες τα διαγράμματα. Και σε αυτό το, μετά από αυτά τα διαγράμματα έγινε αυτό που είπε και ο κύριος Μούσλεχ, μια καλύτερη εκπαίδευση στη διαχείριση και του διορθωτικού, αλλά και των μεταγευματικών της, δηλαδή των, ουσιαστικά των μπόλους που έκανε για τα γεύματα. Στον ένα μήνα με την αντλία η διαφορά είναι καλή, δεν είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή από το 67 πήγε στο 71% εντός στόχου. Έπεσε και το ποσοστό που είναι πάνω από 180, με μικρή αύξηση από το 1,3 στο 1,6 των υπογλυκαιμιών. Τα τρία σημαντικά πράγματα που παρατήρησαμε στην επίσκεψη είναι ότι, αφού διέβαλε την αντλία, είναι ότι η βασική της από 16 που έκανε σε εντατικοποιημένο με την αντλία είναι στο 9,3. Το timing rate από το 67,3 πήγε στο 71,3. Και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι το τεράστιο χαμόγελό της στην επίσκεψη ένα μήνα μετά την τοποθέτηση της αντλίας. Παρότι βλέπετε ότι δεν έχει πολύ μεγάλη βελτίωση στο γλυκαιμικό της έλεγχο, αλλά θεωρεί ότι άλλαξε η ζωή της με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον διαβήτη της. Τώρα, εδώ βλέπουμε το διάγραμμα που σας έδειξα πριν, 33 μέρες αφού του φοράει, και εδώ βλέπουμε 14 μέρες μετά. Βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά από το 71,3 στο 84,1 στο χρόνο εντός στόχου. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Τι άλλαξε η ασθενή στις τελευταίες 14 μέρες? Αύξησε το βασικό της, χρησιμοποίησε υβριδικό κλειστό κύκλωμα ή πρόσεξε περισσότερο τη διατροφή της? Βλέπουμε ότι το 86% απάντησε χρησιμοποίηση του υβριδικού κλειστού κυκλώματος και είναι η σωστή απάντηση. Είναι ένα σύστημα, το μπορείτε να το έχετε ακούσει, APS Night Scout, δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA. Το έχουν φτιάξει γονείς παιδιών με διαβήτητη που ένα που αρχικά θέλανε να παρακολουθούν τα παιδιά τους από τις δουλειές τους ή από το σπίτι απομακρυσμένα, για να μπορούν με κάποιο τρόπο να ειδοποιούν είτε τα ίδια είτε το σχολείο για το πώς είναι ο γλυκαιμικός τους έλεγχος. Εδώ είναι του 2024 οι κατευθυντήριες του ADA, λέει αυτό που είπαμε ότι δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA, το σύστημα το υβριδικό. Βέβαια, οι συσκευές που χρησιμοποιούνται και οι αντλίες και οι συσκευές συνεχούς καταγραφής είναι φυσικά εγκεκριμένες. Και ότι περνάμε πάντα τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούσαν και πριν οι ασθενείς στις αντλίες τους και πάντα είμαστε πάνω από τον ασθενή με προσοχή για τη διαχείρισή του και για τις αποφάσεις που θα παίρνει.
Εδώ είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στη Νέα Ζηλανδία το 2022, που συμμετείχαν 97 ασθενείς ηλικίας 7 έως 70 ετών. Οι 44 χρησιμοποίησαν αυτό το κλειστό σύστημα και οι 53 την αντλία συμβατή, την ENIDANA, σε συνεργασία με συνεχή καταγραφή. Στις 24 εβδομάδες μετά, στην πρώτη ομάδα, ο χρόνος εντός στόχου αυξήθηκε από 61 σε 71%, ενώ στη δεύτερη από 57 μειώθηκε, από 57 σε 54. Και επίσης είναι πολύ καλύτερο και το ποσοστό των υπογλυκαιμιών. Από τα στοιχεία της ιστοσελίδας του APS, υπάρχουν περίπου 3.262 ασθενείς σε όλο τον κόσμο που το χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα και 100.000 ασθενείς που γενικά χρησιμοποιούν συστήματα, closed loop, κλειστού κυκλώματος, ανάλογα βέβαια με τις ώρες που επιλέγει και χρησιμοποιεί ο καθένας. Εδώ είναι μια μελέτη που έγινε στη Θεσσαλονίκη με ασθενείς του κυρίου Μούσλεχ. Είναι 11 συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν το κλειστό υβριδικό σύστημα. Ο μέσος όρος γλυκοζηλιωμένους ήταν στο 7,9 και μετά από 3 μήνες έπεσε στο 6,9. Οι υπογλυκαιμίες, ενώ είχαν ξεκινήσει γύρω στα 5 επεισόδια αναβδομάδα, βλέπουμε ότι μετά από 3 μήνες τα επεισόδια αυτά μειώθηκαν στο 0,8. Αυτό είναι η ιστοσελίδα που δεν επιδέχεται παρέμβαση και μπορεί να βλέπει και ο γονιός και ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός. Το 2,19 είναι η μέτρηση εκείνη τη στιγμή που μας δείχνει. Το 8,4 είναι η ενεργή ινσουλίνη. Εδώ τα διαγράμματα τα μπλε είναι πώς αυξομειώνεται ο βασικός ρυθμός, είτε αυξάνεται εδώ, είτε μειώνεται εντελώς και σταματάει. Και αυτά που βλέπετε τα πολύ μικρά που δεν φαίνονται λέγονται SMB, λέγεται το σύστημα Small Micro Bolus, δηλαδή εγχύ ή αντλία ανάλογα με την τιμή που παίρνει από την καταγραφή, μικρό bolus για να σταθεροποιήσει την γλυκόζη στο στόχο, μάλλον να καταφέρει να τη φτάσει στο στόχο που της έχουμε δώσει. Αυτό είναι ένα διάγραμμα εδώ, 24 ώρο. Δείχνει όλο το τελευταίο 24 ώρο. Αυτή είναι η εφαρμογή που έχει ο ασθενής στο κινητό του. Βλέπουμε πάλι τα ίδια δεδομένα, δηλαδή 8,75 η βασική, 32 γραμμάρια υδατανθράκων. Αυτή τη στιγμή δεν δίνει, το 0,0 είναι ο βασικός ρυθμός που δεν πέφτει αυτή τη στιγμή στον ασθενή. Μία ημέρα και 8 ώρες φοράει την αντλία. Εδώ είναι πόσο μένει υπόλοιπο ινσουλίνη στην αντλία και οι 5 ημέρες που γράφει εδώ δίπλα είναι πόσες μέρες φοράει την καταγραφή του. Και εδώ έχει ένα κάτω δεξιά που λέει υπολογιστής. Ωραία. Αν περάσουμε την τιμή που είδατε το 2.16, υπάρχει το Bolus Wizard το λεγόμενο που μας δείχνει ότι ναι μεν χρειάζεται 4,6 μονάδες ο ασθενής για διόρθωση, αλλά επειδή έχει 8 βασική μας κάνει πρόταση 0, δηλαδή δεν χρειάζεται διορθωτικό ούτε για τους υδατάνθρακες γιατί δεν έχει περάσει υδατάνθρακες, εδώ είναι απλά σαν διορθωτικό Bolus. Και εδώ η ασθενής φοράει την αντλία Omnipod Dash και βλέπουμε τα στοιχεία της αντλίας. Πόσες μέρες τη φοράει, πότε λίγη, πότε έκανε τελευταίο μπόλους, πόσες μονάδες έχουν κάνει στο σύνολο και πόσες υπολείπονται. Αυτά ήταν κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να τονίσω πάλι ότι ναι, μεν, δεν είναι κάτι εγκεκριμένο από τον FDA, αλλά επειδή σιγά σιγά θα συναντήσουμε πολλούς ασθενείς με τύπου 1 που θα θέλουν και αυτή τη λύση, καλό είναι να υπάρχει κάποια γνώση για να μπορούμε να το διαχειριστούμε και εμείς κατάλληλα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε. Είναι όντως πραγματικά μια καλή πρόταση. Θα πρέπει να τονιστεί το εξής, ότι το πρόγραμμα αυτό, η Night Scout, δεν
κουστίζει τίποτα. Βέβαια χρειάζεται να εκπαιδευτεί, ουσιαστικά δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με την 780 που στοιχίζει τόσο, ίσως μια καλή πρόταση για κάποιους ασθενείς. Βέβαια χρειάζεται εκπαίδευση του ασθενού τουλάχιστον 1-2 μήνες, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω κύριε Καρτζίδα αν έχεις καμία ερώτηση να κάνεις. Πρέπει να δώσουμε το λόγο στο... Τέλεια παρουσίαση. Απλώς αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί εντάξει και εγώ είμαι λίγο παλιά, okay, και εγώ θα έλεγα στις ερωτήσεις ναι, να μπει αντλία ινσουλίνης, αλλά 0% απάντησε, ένα 0% καμία αλλαγή στη διατροφή και στον τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν θα έπρεπε και αυτό να το συστήσουμε, έστω να μην το βάλουμε ή το ένα ή το άλλο. Γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και μία αλλαγή στον τρόπο ζωής και στη διατροφή. Μην περιμένουμε όλα η Αγγλία να τα κάνει. Δηλαδή να συνεχίζουμε να μην έχουμε άσκηση, να τρώμε τα λιπαρά και να περιμένουμε από την Αγγλία να τα διορθώσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε και τους ασθενείς ότι δεν λειτουργεί μόνη της η Αγγλία. Δεν λειτουργεί με βάση κάποια δεδομένα που τις περνάμε και εμείς, αλλά και με αυτό που είπατε με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής για να μπορεί να φτιάξει και το ζάχαρο καλύτερα. Καλό είναι, όχι καλό, επιβάλλεται μάλλον, πριν την συζήτηση αντλία, να είναι μια σωστή εκπαίδευση του ασθενού στη διαχείριση του διαβήτη. Δεν είναι εκπαίδευση μόνο, το λέω πάντα εγώ, πώς να χειρίζεσαι το κινητό, γιατί η αντλία είναι ένα κινητό, το αγοράζεις καινούριο και το μαθαίνεις. Αυτό που έχει σημασία ότι έρχονται ασθενείς για τοποθέτηση αντλία και δεν έχουν κάνει την ανάλογη εκπαίδευση στη διαχείριση του διαβήτη τους. Δηλαδή αυτό μετράει για μας. Πρέπει να ξεκινήσει η εκπαίδευση πρώτα και μετά να συζητάμε για την αντλία. Ακούω ερωτήσεις, κύριε Μπούλες, ερωτήσεις. Κύριε Μητράκο, εσύ που στο χέρι της αύριο πιο μπροστά από σένα, να την τιμήσουμε. Σε πρόλαβε. Να επιμείνω στην εκπαίδευση. Διότι όταν έχεις έναν τύπο ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1, δεν τον μαθαίνεις την υγειοδιαιτητική, τη σωστή υγιεινή και τη σωστή διατροφή, διότι αυτός είναι στην παραγωγική ηλικία. Είναι CEO μιας εταιρείας και τον καλούν το μεσημέρι για επαγγελματικό γεύμα. Τι θα του πεις, τι θα φάει εκείνη την ώρα? Θα πρέπει να εκπαιδευτεί να αντιμετωπίσει το φαγητό που θα του προσφέρουν εκείνη την ώρα. Ο άλλος εργάζεται, είναι σερβιτόρος και κινείται όλη την ημέρα. Πώς θα αποφύγει την υπογλυκαιμία? Και έχει να φάει, θα φάει στις 10 η ώρα το βράδυ όταν θα πάει σπίτι του. Άρα δεν είναι θέμα υγιεινής διατροφής, είναι θέμα εκπαίδευσης πώς να αντιμετωπίσει αυτό που θα του προσφέρθει. Συμφωνώ και με μένουμε σε αυτό. Κυλιάτη. Ήθελα δύο σχόλια να κάνω. Καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρον το περιστατικό, γιατί και το όλο ζήτημα αυτό του do it yourself είναι σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουμε. Δύο μικρά σχόλια είναι, πρώτον, ότι προφανώς και διευκρίνηση, δεν είναι ότι τα συστήματα αυτά δεν στοιχίζουν τίποτα. Προφανώς χρειάζεται μια αντλία και χρειάζεται και CGM, τα οποία κάποιος τα πληρώνει, δεν είναι δωρεάν. Έτσι. Δωρεάν είναι ο αλγόριθμος, προφανώς, που το κατεβάζεις από το ίντερνετ. Όλα τα άλλα έχουν κάποιο κόστος, πιθανώς μικρότερο από των εταιριών, αλλά έχουν κάποιο κόστος. Το δεύτερο είναι ότι το ADA λέει και κάτι επιπλέον που ίσως το είπατε, αλλά πρέπει να το τονίσουμε. Λέει ότι physicians should not prescribe. Είναι δηλαδή ότι δεν πρέπει οι γιατροί να τα συνταγογραφούν ή εν πάση περιπτώσει να τα συνιστούν, αλλά ασφαλώς πρέπει να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση και να βοηθάνε και τους ασθενείς που κάνουν αυτή την επιλογή. Και εδώ ένα ζήτημα που νομίζω είναι σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί, είναι η νομική ευθύνη. Ποιος έχει νομική ευθύνη εάν κάτι προκύψει, που συνήθως δεν προκύπτει, αλλά κάτι μπορεί να προκύψει με αυτά τα συστήματα. Μία βλάβη, και μάλιστα σημαντική στον ασθενή, ποιος έχει τη νομική ευθύνη για τη βλάβη αυτή. Μάλλον για το πρώτο θέμα που το ανέφερα εγώ, για το θέμα δουριάν, δεν εννοούσα ότι είναι δουριάν. Βεβαίως η αντλία αποζημιώνεται και ο CGM αποζημιώνεται. Αλλά ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι σαφώς πιο λιγότερο κόστος από το κλειστό σύστημα. Αυτό εννοούσα.
Κοιτάξτε, τώρα νομικό καθεστώς πάντα ενημερώνει τον ασθενή ότι μπαίνει κάτι με δικιά του ευθύνη. Σκεφτείτε ότι οι εταιρείες δεν αντικαθιστούν αν γίνει αποκόλληση του πάτσα, ας πούμε, της αντλίας, γιατί λένε ότι φορούσες κάτι που δεν είναι εγκεκριμένο, δηλαδή είναι από το PDM της αντλίας. Οπότε εκεί θα πρέπει να ενημερώνουν τον ασθενή ότι ναι, όντως είναι με δική του ευθύνη αυτό που χρησιμοποιεί. Και φυσικά να έχει πάντα μαζί τα χειριστήρια των αντλιών, οπότε αν συμβεί κάτι, σβήσει το κινητό που λέει ο λόγος, δεν θα μπορεί να χειριστεί την αντλία του και θα πρέπει να το ξέρει. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει νομικό κενό εκεί πέρα. Γιατί αν προκύψει ζήτημα σοβαρό, δεν ξέρω προς τα πού θα κινηθεί ο ασθενής ή το περιβάλλον του και τι ευθύνες μπορεί να ζητηθούν. Κοίταξε, Σταύρε. Επειδή, μισό λεπτό, επειδή αυτό το πρόγραμμα, όπως σου είπα, στοιχίζει λιγότερα, μην ξεχάσει αυτό που ανέφερε ο Γιώργος. Ήμασταν σε μια εποχή πριν την 780. Και δουλεύουμε αυτό το σύστημα. Τώρα εντάξει, υπάρχει το 780 και ο Γιώργος ήθελε να το παρουσιάζει. Γιατί το φάρμακο και στον εαυτό σου. Και του δουλεύει στον εαυτό του. Ναι, και του δουλεύει στον εαυτό του ο Γιώργος και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, στη στιγμή που υπάρχει 780, αλλά όσον αφορά την νομική κάλυψη, δεν μας καλύπτει κανείς. Ακόμα και με τις κλασικές αντλίες και με την 780. Επίσης, για να συμπληρώσω αυτό που είπε η κυρία Μετράκο, και να κλείσω, η εκπαίδευση σημαίνει το εξής. Πόσοι ασθενείς μας που φοράνε αντλία έχουν την πένα μιας βασικής και μιας ταχείας δράσης πάνω τους. Δηλαδή, αρκετοί από αυτούς παθαίνουν βλάβη αντλία. Τρέχουν τελευταία στιγμή να αγοράσουν ινσουλίνη, να πάρουν να βρουν κάπου ινσουλίνη. Δεν πάτε ταξίδι, φίλε, με την αντλία χωρίς να έχεις μαζί σου και δύο μπαίνες. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Κύριε Μητράκο. Δεν έχει FDA approval και αυτό τα λέει όλα. Ας μην κάνουμε τις συζητήσεις. Ντρεπόμουν να μιλήσω γιατί το έχετε χρησιμοποιήσει εσείς. Αλλά δεν έχει FDA approval, period. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή. Είναι ο κύριος Τούρτας, έμπειρος, πολύ έμπειρος παθολόγος-διαβητολόγος. Ασχολείται πάρα πολύ.